πω ότι δεν είναι. Είναι νομιμότατο η εταιρεία αυτό που κάνει, η εταιρεία ΑΜΕΔ, το κάνει νομιμότατα, γιατί για να κάνει αυτήν την απίστευτη ιστορία έχει όχι μία, αλλά 6 υπογραφές υπουργών. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι. Η μεγάλη κλοπή του δημόσιου χρήματος. Η πληγή του μεσάζοντα στην Ελλάδα. Και η διαπλοκή στο χώρο της υγείας είναι οι τρεις άξονες που θα εξετάσουμε ευθύς αμέσως. Γιατί τα μεγάλα λόγια περί διαφθοράς, κατασπατάλησης χρημάτων του φορολογούμενου πολίτη και αδιαφάνειας στον χώρο των δημόσιων νοσοκομείων, όλα αυτά που επί χρόνια προσπαθούν μάταια να διαλευκάνουν και να πατάξουν κυβερνήσεις επί κυβερνήσεων, απόψε θα τα δούμε καρέ-καρέ με αποδείξεις. Για αρχή, δείτε αυτό. Ένα φαρμακευτικό σκεύασμα που περιέχει, όπως λέει και η ετικέτα του, μια σκόνη αιμοστατική. Μια σκόνη δηλαδή που βοηθά να σταματήσει η αιμορραγία και χρησιμοποιείται ευρέως στα νοσοκομεία, κυρίως κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων. Προσέξτε τώρα. Πάνω αριστερά στη συσκευασία της αιμοστατικής σκόνης φαίνεται η επωνυμία της παρασκευάστριας εταιρείας. Lifeline, όπως βλέπετε. Πρόκειται για μια τσέχικη εταιρεία που μάλιστα διαφημίζει το προϊόν της και στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο. Αυτό λοιπόν το προϊόν καταλήγει στην Ελλάδα μέσω ενός αποκλειστικού αντιπροσώπου, ενός μεσάζοντα δηλαδή, με την επωνυμία ΑΜΕΔ. Ξέρω ότι το δικό σου, ναι, αυτό εδώ πέρα, το παίρνεις 3 ευρώ. Όπως καταλάβατε, ο υπεύθυνος της εισαγωγικής εταιρείας μας αποκάλυψε ότι αγοράζει από την τσέχικη εταιρεία κάθε τέτοιο μπουκαλάκι προς 3 ευρώ. Εμείς όμως δεν μείναμε εκεί. Προκειμένου να είμαστε απολύτως σίγουροι, εξασφαλίσαμε ένα τιμολόγιο της ίδιας της τσέχικης εταιρείας με πρόσφατη μάλιστα ημερομηνία. 5 Μαΐου του 2006. Ας το μελετήσουμε μαζί. Από αυτό το τιμολόγιο ντοκουμέντο λοιπόν, προκύπτει ότι η τσέχικη Lifeline πουλάει στην ελληνική εισαγωγική ΑΜΕΔ, στον Έλληνα μεσάζοντα δηλαδή, το προϊόν Blood Care Powder. Αυτό το μπουκαλάκι για 3 ευρώ το κομμάτι. Όπως ήδη είπαμε, αυτό το προϊόν θα πρέπει να καταλήξει στα νοσοκομεία. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς ολοκληρώνεται το αλυσβερίσι. Και φτάνουμε στο κρίσιμο σημείο. Αυτά τα αιμοστατικά λοιπόν καταλήγουν σε 40 νοσοκομεία, δημόσια και ιδιωτικά. Πόσο άραγε να τα χρεώνει ο Έλληνας μεσάζοντας? Θυμηθείτε, το κάθε σκεύασμα του στοιχίζει μόλις 3 ευρώ. Η λογική λέει πως για να βγάλει και εκείνος ένα κέρδος θα το πουλήσει λίγο ακριβότερα. Πόσο όμως, 5 ευρώ, 6, 10, κρατηθείτε. Το άτομο το βγάζει αρκετά καλά. Όχι, δεν κάνατε λάθος. Σωστά βλέπετε και σωστά ακούτε. Πράγματι, ο Έλληνας μεσάζοντας, όπως ομολογεί στο συνεργάτη μας, αγοράζει 3 ευρώ και πουλάει 520. Και για να μιλάμε με αποδείξεις, πάμε και σε ένα δεύτερο τιμολόγιο ντοκουμέντο. Ένα τιμολόγιο που έκοψε ο μεσάζοντας, η ΑΜΕΔ δηλαδή, στο στρατιωτικό νοσοκομείο Νίμιτς. Για μεγαλύτερη σιγουριά, δείτε και τον κωδικό του προϊόντος. 30, 50, 8,29. Ο ίδιος ακριβώς που υπάρχει πάνω στη συσκευασία του τσέχικου αιμοστατικού. Το ότι μιλάμε για το ίδιο σκεύασμα είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο. Θέλετε να δούμε τώρα και την τιμή του? Πόσο δηλαδή το πούλησε ο μεσάζοντας στο Νίμιτς? Κρατηθείτε, 520 ευρώ. Τιμή του 2006, όπως φαίνεται και στο τιμολόγιο. Είπατε κάτι για εσχροκέρδια. Ακούτε μήπως και εσείς ήδη τη λαϊκή κατακραυγή να απαιτεί εξηγήσεις από το μεσάζοντα για την κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος? Θα πείτε ότι είναι σοκ, έτσι. Θα πούμε όλοι μας ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος εσχροκερδεί. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά σύμφωνα με τον νόμο. Ό,τι κάνει, το κάνει νομιμότατα. Γιατί το ελληνικό κράτος
δια της υπογραφής 6 υπουργών, που ξαναλέω 3 της Νέας Δημοκρατίας και 3 του ΠΑΣΟΚ, του έχει πει, του μεσάζοντα, ότι τόσο πρέπει να πουλάει. Θέλω να βάλω τους 2 επόμενους καλεσμένους μας και να σας δείξω χαρτιά. Θα καλησπερίσω λοιπόν τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, από τους αγαπημένους ημών των δημοσιογράφων της τηλεόρασης, τον κύριο Κίμωνα Κουλούρη. Καλησπέρα. Γεια σου, Νίκο. Κάθομαι δίπλα. Από εδώ ή από εκεί. Ελάξαμε τον κύριο Κουλούρη τη θέση δίπλα στην κυρία Ντενίση. Εδώ. Ναι. Σε απόσταση. Σε απόσταση. Μας το ζήτησε η κυρία Ντενίση. Α, αποκαλύφθηκε. Όχι στην απόσταση, το άλλο. Κίμωνα, πες ότι χαιρετηθήκαμε πριν, μη λένε ότι δεν μιλάμε. Ένα φαφή. Και ότι δεν θα σας πρημοδοτήσει με όλη του την εκλογική δύναμη. Έχουμε ένα γιατρό κοντά μας. Γιατί έχουμε πολλούς γιατρούς. Αλλά θα σας παρουσιάσω τώρα τον πρώτο, γιατί η υπόθεση σίγουρα χρειάζεται γιατρό, νευρολόγο σε κάποιες περιπτώσεις. Παθολόγος θα είναι ο πρώτος γιατρός τον οποίο θα δούμε, τους υπόλοιπους θα τους δούμε αργότερα. Ο γιατρός λοιπόν, κύριος Γιώργος Τσαλίκης είναι εδώ κοντά μας το πόρτο. Περάστε, καλησπέρα. Καλό γιατρό. Παρολίγο. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε. Για όσους δεν ξέρετε τηλεπομέρεια, ο κύριος Τσαλίκης έχει σπουδάσει στη Ρουμανία. Για γιατρός πήγε το παιδί. Τον κέρδισε το τραγούδι. Α, έτσι. Λοιπόν. Θέλω να σταθούμε λίγο στα χαρτιά πριν πάμε στη συνέχεια και πριν σας πω τα ονόματα των 6 υπουργών. Έχω λοιπόν εδώ τα χαρτιά με τα τιμολόγια. Και θέλω να σας τα δώσω για να τα δείτε. Αυτό εδώ είναι το εργοστάσιο. Είναι το τιμολόγιο της Lifeline. Κύριε Κουλούρη, πάρτε το εσείς ως πολιτικό. Το οποίο είναι σατανικό. Και θέλω να πω, κύριε Κουλούρη, ότι σε αυτό το ΦΕΚ που είναι το δικό σας ΦΕΚ, το ΦΕΚ των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, του το δω για την ακρίβεια, αυτό είναι το δικό σας, το συγκεκριμένο αιμοστατικό ζητούσε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να απολύεται 650 ευρώ. Βεβαίως. Θέλετε να σας το δείξω. Προσδιορίζεται μέσα από απόφαση υπουργών. Προσδιορίζεται μέσα από απόφαση υπουργών. Λοιπόν. Δείτε το. Να σας το πει και ο γιατρός. Αμέσου επισχέσεως μεγάλων αιμορραγιών, κόλλες, θρομβίνες, 650 ευρώ. Είναι αυτό, κύριε Τσαλίκη. Μάλιστα. Και μιλάμε για το ίδιο. Μιλάμε για το ίδιο. Δείτε και τις υπογραφές που θα πούμε σε λίγο ποιοι είναι οι τότε υπουργοί. Το 3 ευρώ. Θέλω να πάμε να δούμε. Ναι, κύριε Ντενίση. Εγώ μένω άφωνος. Με ποια λογική. Με καμία λογική. Με τη λογική του κέρδους. Με τη λογική του σκανδάλου. Δυστυχώς. Με ποια λογική το δεχόταν ο εκάστοτε υπουργός. Με ποια λογική. Γιατί αυτό το έκαναν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Με ποια λογική. Αναρωτιέμαι κι εγώ. Η επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Που έκανε μια γενναία κίνηση. Και με αυτό το ΦΕΚ μείωσε τις τιμές κατά 20% σε όλα τα φάρμακα. Έβαλε τιμή 520 ευρώ. Κάνοντας αυτήν την ιστορία απόλυτα διακομματική. Ελάτε να δούμε μαζί τη συνέχεια του ρεπορτάζ. Κάνοντας πολλαπλασιασμό. Ναι, κύριε Τσούκαλε. Και θα καταλάβετε και πώς γίνεται η κομπίνα και κάτι ακόμα. Ότι εδώ υπάρχει ένα τεράστιο καρτέλ, διότι δεν υπάρχει ένα εργοστάσιο που τα φτιάχνει αυτά. Υπάρχουν πολλά. Είναι όμως όλοι συνεννοημένοι και πουλάνε όλοι στην ίδια τιμή. Επειδή μιλάμε για την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και γιατί πουλάνε στην ίδια τιμή. Μα είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί εδώ το καρτέλ δεν το φτιάξαν οι εταιρείες. Το έφτιαξε το κράτος, κύριοι. Το κράτος τους είπε θα πουλάτε 520. Άρα λοιπόν και αυτοί πουλάνε όσο θέλει το κράτος. Το ερώτημα που θα απαντήσουμε στη συνέχεια είναι γιατί θέλει το κράτος 520. Εδώ λοιπόν είναι όλη η ουσία. Με βάση αυτό το ΦΕΚ του 2005 που ορίζει την ανώτατη τιμή των αιμοστατικών στα 520 ευρώ, ανάβει το πράσινο φως σε κάθε αετονήχη μεσάζοντα να εσκροκερδεί από το δημόσιο χρήμα. Έδωσαν τη δυνατότητα σε κάθε μεσάζοντα, εισαγωγέα, αντιπρόσωπο ή όπως αλλιώς λέγεται, να αγοράζει ένα προϊόν ευτελούς αξίας για 3 ευρώ
και μετά να το πουλάει στα δημόσια νοσοκομεία για 520 ευρώ. Ακούγεται απίστευτο? Για να ακούσουμε λίγες λεπτομέρειες παραπάνω από τον ίδιο το μεσάζοντα. Πώς γίνεται να αγοράζει 3 ευρώ και να το δίνει 520? Δεν έχω κανένα πρόβλημα, γιατί είναι υπουργική απόφαση αυτό. Το Υπουργείο δεν το έχει κάνει 520. Είναι ο Παπαδόπουλος, ο πρώην Υπουργός Υγείας, πριν κάποια χρόνια που πήγε το ΦΕΣ, δείξε μια λίστα με γενικές περιγραφές των κατηγοριών και τιμές που προτείνουν. Το έδωσε η σύμβουλή του Πανογκέη και όλες οι εταιρείες κερδίζουν πολλά λεφτά. Ο ιδιοκτήτης της ΑΜΕΔ έκανε ένα λάθος. Το ΦΕΚ δεν υπεγράφει από τον κύριο Παπαδόπουλο, αλλά από 4 άλλους υφυπουργούς της τότε κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Ποιοι έβαλαν την υπογραφή τους? Βλέπετε. Ο τότε υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Φλωρίδης. Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Χρήστος Θεοδόρου. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ροβέρτος Πυρόπουλος. Και Υγείας Πρόνοιας Ελπίδα Τσουρή. Όλα αυτά στις 24 Ιουλίου του 2002. Τώρα προσοχή, για να διαπιστώσετε ότι το σκάνδαλο είναι διακομματικό. Εδώ είμαστε. Αθήνα, 12 Απριλίου του 2005. 3 χρόνια αργότερα και 4 ανώτατα κυβερνητικά στελέχη ήρθαν να ανανεώσουν το ΦΕΚ της διαπλοκής. Πρόκειται για τους υπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Πάνο Παναγιωτόπουλο, τον υπουργό Υγείας Νικήτα Κακλαμάνη και τους υφυπουργούς Οικονομίας Πέτρο Δούκα και Ανάπτυξης Γιάννη Παπαθανασίου. Έτσι, όπως φαίνεται, η διαφθορά στο δημόσιο βίο είναι πάνω από κομματικές ταυτότητες. Ας επιστρέψουμε όμως στον ιδιοκτήτη της ΑΜΕΔ. Συμβουλή του Πανογκέη και όλες οι εταιρείες κερδίζουν πολλά λεφτά. Για να διατυπώσουμε κι εμείς μια απορία. Άντε και οι υπουργοί υπέγραψαν τον νόμο, δείχνοντας εμπιστοσύνη στους συμβούλους τους και συντάκτες της λίστας των τιμών. Οι ίδιοι συντάκτες τώρα, με ποια λογική κοστολόγησαν ένα αιμοστατικό, ένα τέτοιο μπουκαλάκι στα 520 ευρώ? Ήξεραν ότι μπορεί κανείς να το βρει στην αγορά με μόλις 3 ευρώ, αλλά εκτόξευσαν την τιμή του στα 520 για τους δικούς τους ευνόητους λόγους? Ή απλώς έγραφαν τιμές στην τύχη? Και ακόμη, οι συντάκτες της λίστας ελέγχθηκαν ποτέ από κανένα για τα γραφόμενά τους? Ή απλώς οι υπουργοί έβαλαν στα τυφλά την υπογραφή τους? Μάλλον όχι, λέμε εμείς. Ας είναι καλά οι φορολογούμενοι πολίτες που φορτώνονται με φόρους για να φουσκώνει το πορτοφόλι του καρτέλ των προμηθευτών του ΕΣΥ και οποιοδήποτε άλλου εμπλέκεται στο μηχανισμό της διαφθοράς στην υγεία. Θέλω να σας πω ότι αν νομίζετε ότι έχετε δει το θέμα, δεν το έχετε δει ακόμα. Αυτό που βλέπετε, όσο και αν μας σοκάρει όλους, είναι το εισαγωγικό. Το χειρότερο έρχεται. Για να το αντιμετωπίσουμε μαζί, θέλω να καλησπερίσω τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Τον έχω δει ώρα που κοιτάει καλά-καλά. Ο κ. Γιάννης Βανόλης είναι εδώ. Καλά, αυτό σε περίπτωση. Τα μάτια γουρλωμένα. Ναι. Καλή τηλεοπτική σεζόν. Ένα πράγμα μπορώ να δικαιολογήσω έτσι. Ναι. Μου φαίνεται πολύ περίεργο, πέφτει από τα σύνταξη. Είναι πολύ ωραίο κάτι που είναι από χρόνια. Όχι. Έχουν πέσει τόσο πολύ. Προσέξτε. Δύο πράγματα συμβαίνουν. Θεωρώ ότι αυτό που θα πω είναι το πρώτο, το πιο βασικό. Φαίνεται οι πρώτοι υπουργοί πήγαν και υπέγραψαν μια απόφαση και το βάλανε 620 ευρώ. Έρχεται αμέσως μετά, γιατί είδα ότι. Λίγους μήνες μετά. Που θα κάνει την εξηγία. Ήρθε η κυβέρνηση. Οι υπουργοί, προσέξτε, είδαν 620, δεν του είπε κανείς πώς, γιατί το παίρνανε 620 και όχι 5. Το μειώσανε στο 520 και νομίσανε ότι ρίξαν την τιμή. Κύριε Μανώλη, είναι πολύ καλή δικαιολογία. Αλλά θυμάμαι προεκλογικά να μας λέτε. Πάμε να καθίσετε. Δεν φαντάζομαι ότι οι υπουργοί όλοι τους. Τώρα... Τουρίσαν έτσι, δεν μπορώ να το φανταστώ. Καταλαβαίνω την ταραχή, αλλά άμα κάτσετε θα είναι καλύτερα. Λοιπόν, εσείς λέγατε πώς θα εξηγιάνετε το δημόσιο βίο. Θα το εξηγιάνετε. Θα το εξηγιάνετε. Ναι, βεβαίως. Κύριε Μανώλη. Αυτό κάνουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Θέλω να σας πω ότι δυστυχώς. Άρα έχετε κάτι καινούριο για αυτό, να δεχτώ ότι δεν κύριε το εξηγιάνουμε. Κύριε Τσίπαλε, όχι. Πριν ρωτήσετε κάτι, και θέλω να πω να βάλω την επόμενη προσκεκλημένη μας. Θα συμφωνήσετε όλοι οι άνδρες ειδικά. Συμφωνώ εκ των προτέρων. Συμφωνεί εκ των προτέρων ο κύριος Κουλούρης. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Έχει τον τίτλο της πιο όμορφης Ελληνίδας για την φετινή χρονιά. Έχει προκύψει ως η ομορφότερη από τα καλυστία του Αντένε. Κύριε Χαρτονίδη είναι εδώ. Ελάτε. Είδατε πώς εξασφαλίζετε τη διακομματική συνένεση. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε. Καθίστε. Λοιπόν. Αν δεν μπορούσα και σε αυτό.
κύριε. Ελάτε, ο, κύριε Κουλούρη, ένα λεπτό. Θα σας βολέψει πάρα πολύ αυτό. Είστε σίγουρος ότι θα βάλω τα πράγματα στη θέση τους και θα σας διευκολύνει πλήρως. Δεν θα τα βάλετε, κύριε Κουλούρη. Αφήστε μου να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, πριν το δοκιμάσετε εσείς, να δοκιμάσω εγώ κάτι άλλο. Καλά κάνω.